Στο παρόν, να πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και εκ νέου υποψήφιο βεβαίως, διότι και αυτό έχει τη σημασία του ανεξαρτήτως του θεσμικού του ρόλου την παρούσα χρονική περίοδο, στον ομό Ηλίας βεβαίως. Χαίρετε κύριε Κατρίνη. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φουσκίδη για την ναι, τώρα αυτά έχουν σημασία τώρα όπως καταλαβαίνετε. Καλό μήνα, καλησπέρα και στην κυρία Καντώνα βέβαια. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Και σε εσάς κύριε Κατρίνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, μιας και λέγαμε για τη δημοσκόπηση τώρα. Για πείτε μας πώς σας φαίνονται τα αποτελέσματα για το κόμμα σας σε αυτή τη μέτρηση. Κάτω από το 10% κύριε Κατρίνη, με 9,8% διαβάζω στην πρόθεση ψήφου. Σας φέρνει η Μάρκ. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν πάντα τις προσωρινές τάσεις που υπάρχουν και με το βαθμό πιθανών σφάλματος που υπάρχουν σε σχέση με, με τη συμμετοχή ή όχι αυτό που τελικά θα ψηφίσουμε. Κάθε περίπτωση είναι ένα εργαλείο που εμείς το λαμβάνουμε υπόψη. Προφανώς ξέρουμε ότι λόγω της γνωστής ιστορίας και της υπόθεσης του Qatar Gate υπήρχε μια επίπτωση πάνω στο ποσοστό που φαίνεται ότι παίρνει το ΠΑΣΟΚ όμως. Βλέπω, γιατί πρέπει να δούμε συνολικά τις δημοσκοπήσεις και αυτό που συνολικά τις δημοσκοπήσεις βγαίνει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανεβασμένο σε σχέση με το ποσοστό εκλογών του 2019 σε ένα ποσοστό μάλιστα που σε αρκετές δημοσκοπήσεις ξεπερνάει το 50%. Το λέω αυτό, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, γιατί η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζουν μια πτώση που είναι άλλα πλήχος 100%. Είναι μια μάχη μέχρι τις εκλογές που, αν και από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν σε περίπου 2 μήνες. Και ο χρόνος φαντάζει λίγος, είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Και εμείς θα προσπαθήσουμε, κύριε Αγκαντώνα, κύριε Χουσκίδη, σε αυτή την αναμέτρηση. Τη σημασία έχει το νούμερο που θα γραφτεί το βράδυ των εκλογών. Να πείσουμε τους πολίτες ότι πέρα και πάνω από τη σκανδαλολογία, τη λασπολογία, μόλωση και τον κυντρενισμό, υπάρχουν και πολιτικές προτάσεις για το παρόν και το μέλλον, για την καθημερινότητα, για τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα των πολιτών. Και βεβαίως είναι πολύ πιθανό, με βάση τα όσα βλέπουμε, κύριε Κατρίνη, γιατί πράγματι πολύ σωστά λέει κοντός του ψαλμός Αλληλούια, τώρα πια οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν να έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γιατί περιμένουμε το κανονικό αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι εκείνο το ίδιο βράδυ και ανεξαρτήτως των συνθήκων μπορεί πάλι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Τσαπανίδου που το είπε, την εκπρόσωπο ή από τον κύριο Τσίπρα, τον ίδιο ποιος ξέρει, να γίνει πάλι λόγος περί εκβιαζόμενου πολιτικού αρχηγού σε ό,τι αφορά τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό που ακούσατε και πώς το δικαιολογείτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχάς, το βράδυ των εκλογών, αυτοί που θα είναι πρωταγωνιστές θα είναι οι Έλληνες πολίτες που θα έχουν μιλήσει με την ψήφο τους. Άρα εκεί θα μιλάμε επί πραγματικών αποτελεσμάτων. Εγώ θεωρώ, το είπα κιόλας και δημοσίως, το παραλαμβάνω και σε εσάς, θεωρώ απρεπή στάση της κυρίας Τσαπανίδου και αν αυτό εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω πρόβλημα να το επεκτείνω και σε γενικότερο χαρακτηρισμό. Θεωρώ ότι στη λογική που κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργούν εντυπώσεις με αφήνοντας υπονοούμενα χωρίς τεκμηρίωση, ουσιαστικά δηλητηριάζοντας το δημόσιο διάλογο, αυτό που κάνουν τι είναι να συμμετέχουν σε μια υποβάθμιση της πολιτικής και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κατρίνη, επειδή είστε έμπειρος και κοινοβουλευτικά. Ο αρχηγός σας πριν από 1,5-2 μήνες περίπου δεν είχε μιλήσει για απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Αν το ακούσαμε καλά ή όχι, έχουμε και το ηχητικό. Για κάποιο λόγο το είχε πει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης? Προσέξτε λίγο. Όταν κάποιος παρακολουθείτε, προφανώς δεν παρακολουθείτε γιατί αυτός που παρακολουθεί θέλει να περάσει την ώρα του. Αυτός που παρακολουθεί θέλει να ακούσει ή να μάθει κάτι που έχει σχέση ακόμα και με την ιδιωτική ζωή του παρακολουθούμενου, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει πιθανόν σε οτιδήποτε, είτε ως πληροφόρηση σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, είτε για οποιοδήποτε λόγο χρήση. Δεν με έχει απασχολήσει το να τον παρακολουθήσω, ενώ σαν φιλοσοφία και στρατηγική, αλλά λόγω της ιστορίας που ζούμε από το καλοκαίρι και μετά, έχουμε γίνει όλοι expert. Εδώ λοιπόν, όταν λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ το αυτονόητο, ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι επιχείρησαν να με παρακολουθούν για να με εκβιάζουν πολιτικά ή να ξέρουν ότι εγώ αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι απόψεις μου, είναι ποιους συνομιλώ εντός ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν μια περίοδος, θυμάστε, εσωτερικής πολιτικής αναμέτρησης. Αυτό λοιπόν είναι το αυτονόητο που είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ότι αυτό έγινε ακριβώς γιατί κάποιοι ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους συνομιλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια ευαίσθητη εσωκομματικά περίοδο. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αυτό που με έναν νομίζω πρωτοφανή και πολιτικά
εντελώς άκομψο τρόπο η νεοπαγής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που αν και έμπειρη δημοσιογράφος, μάλλον ή λάθος έκανε. Καλά, λάθος δεν έκανε, γιατί την επομένη βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε ακριβώς τα ίδια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν βλέπω όμως να το αναπαράγουν και τα στελέχη. Ξέρετε κάτι όμως. Δεν βλέπω κι εγώ εσάς στο Πασόκ, κύριε Κατρίνη. Αντί το πρόβλημά σας, με συγχωρείτε. Αντί το πρόβλημά σας τώρα να είναι τι ακριβώς υπάρχει με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, να έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Καλά, σας οδευτεί το Πασόκ όμως. Όχι, μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή αντί να ασχολούμαστε με το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη, ασχολούμαστε με το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι. Καντώνα, εμείς για το θέμα της παρακολούθησης του πρόεδρου του Πασόκ, όπως θυμάστε πολύ καλά, έχουμε απευθυνθεί στο ανώτερο εισαγγελικό όργανο της χώρας. Θυμόμαστε. Και περιμένουμε από τον εισαγγελέα Ταρίου Πάγου να μας ενημερώσει κάποια στιγμή για την πρόοδο των ερευνών σε σχέση και με το Predator, αλλά και με τη διαδικασία παρακολούθησης από την ΕΕ. Το περιμένουμε πραγματικά, όχι μόνο εμείς. Το περιμένει νομίζω όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί επειδή αυτό το θέμα έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σωστό. Δεν νομίζω με τους ίδιους λόγους ανιδιοτελείς από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Όλοι συμφωνούν, όλα τα κόμματα, όλα τα πολιτικά πρόσωπα, τι λένε, να αποφανθεί η δικαιοσύνη και να ρίξει φως στην υπόθεση. Σύμφωνα, αλλά επειδή έχουμε και απλή αναλογική μπροστά μας και κάνατε ένα άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, να σας πω. Γι' αυτό έχει γίνει όλο αυτό. Θέλω να το πω αυτό. Γιατί λέμε όλοι για τη δικαιοσύνη? Γιατί το αρμόδιο όργανο που έπρεπε να διαλευκάνει την υπόθεση εξαρτητική επιτροπή, όχι μόνο δεν έψαξε τίποτα, αλλά έριξε το απόλυτο σκοτάδι με ευθύνη τη κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Εμείς περιμέναμε την εξαρτητική επιτροπή τη Βουλή να ρίξει φως στην υπόθεση. Φρόντισαν κάποιοι που έχουν πλειοψηφία. Αυτό το έχετε ξεκαθαρίσει. Κύριε Κατρίνη, το έχετε ξεκαθαρίσει. Απλώς εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στην Κεντρική σας Επιτροπή, όταν παρουσιάζει τα ψηφοδέλτια, όπου ερμηνεύθηκε από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Όχι, με συγχωρείς καθόλου από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Ερμηνεύθηκε από όλους, Θανάση. Ναι, εντάξει. Ότι υπήρξε ένα άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία. Πριν από δύο εβδομάδες πάλι, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία. Άνοιγμα, όχι. Άνοιγμα για να κυβερνηθεί να η χώρα. Το πω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση τον κόσμο που μας ακούει. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Κατρίνη, από την Κεντρική Επιτροπή, ότι εμείς θέλουμε ισχυρό Πασόκ το βράδυ των εκλογών για να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη. Τα λέω καλά μέχρι πολύ εδώ. Σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Ωραία. Είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα μέχρι στιγμής. Και έχουμε απλή αναλογική μπροστά μας. Δεν μπορώ να σας διαψεύσω με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Τα έχουμε βάλει σε μια σειρά. Άρα σε αυτό που λέει ο Θανάσης τώρα να έρθουμε. Και σε σχέση με αυτό που είχε πει πριν από ένα μήνα. Κύριε Κατρίνη, απλώς για να απαντήσετε συνολικά. Και πριν από ένα μήνα, και να το φέρετε και σε. Ναι, να ερμηνεύσετε, αλλά να μας εξηγήσετε κιόλας, διότι πριν από ένα μήνα ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη πάλι, νομίζω σε Κεντρική Επιτροπή, 1,5 μήνα να λέει για προοδευτική διακυβέρνηση. Σήμερα να λέει ότι δεν θα αφήσει τη χώρα το Πασόκ ακυβέρνητη, μπαίνοντας στην επιχειρηματολογία της αείμνησης φόβης γεννηματά επί της ουσίας, και με δεδομένο ότι όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, άρα με τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να συνεργαστείτε. Λοιπόν, μετά το ρημαγδό συλλογισμών και ερωτήσεων. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, και εμείς. Είμαστε ζωηροί, εκπομπή, το ξέρετε αυτό. Λέω, θα μου επιτρέψετε. Εννοείται, φυσικά. Όσο θέλετε. Εννοείται. Και θηρία για 60 δευτερόλεπτα για να απαντήσω στον όσο πάμε. Θέλετε. Το Πασόκ, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε και δύο έμπειροι, αν και νεότατοι είστε πολύ έμπειροι. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρία. Το Πασόκ από οποιαδήποτε θέση και αν βρέθηκε, είτε ω κυβέρνηση, είτε ω μέλο τη κυβέρνηση, είτε ω αντιπολίτευση, πάντα ψήφιζε αυτά που θεωρούσε σωστά για τη χώρα και όπου διαφωνούσε είχε αντιπρόταση. Πρώτον αυτό. Άρα, αυτό οδηγεί εύλογα στο ότι το Πασόκ θέλει να είναι μέρος της λύσης σε μια αγωνία του ελληνικού λαού για το αν θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα την επομένη των εκλογών. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θέλουμε πολιτική σταθερότητα. Ναι, θέλουμε να υπάρχει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κάτι, κυρία Γκαντώνα, κύριε Φωσκίδη, έχουν προεξοφλήσει ότι ούτως ή άλλως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πιθανόν και σε τρίτες. Πιθανόν και δεν ξέρω σε πόσες αναμετρήσεις μέχρι. Είτε να παραμείνει ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, είτε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας στην πρωθυπουργία. Εμείς λοιπόν σε αυτό αντιτείνουμε ότι αν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, ο νυν πρωθυπουργός, προσέξτε, και ο τέος πρωθυπουργός, που καταλαβαίνουν πολύ καλά για ποιο λόγο η χώρα δεν μπορεί να πάει σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας, εννοούν ότι θέλουν πολιτική σταθερότητα. Αυτό θα φανεί μετά το βάζι των εκλογών. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εκεί θα ξεκινήσουν οι προγραμματικές συζητήσεις και στις προγραμματικές συζητήσεις
Δεν υπάρχουν ούτε προαπαιτούμενα, ούτε προϋποθέσεις, ούτε συζητήσεις με όρους ότι θα κάνουμε συζήτηση, αλλά πρέπει να είναι η Γκαντόνα πρωθυπουργός ή ο Φουσκίδης πρωθυπουργός. Εδώ θα ερχόμαστε τώρα. Προγραμματικά πλαίσια. Κατηγορείται το Πασόκ. Κατηγορείται το Πασόκ. Εμείς καθόλου. Με αλφαγιώτα. Κατηγορείται το Πασόκ με αλφαγιώτα. Γιατί θέλει αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής όντας κόμμα της αντιπολίτευσης. Λογικό είναι αυτό που ο πρόεδρος Πασόκ. Θέλουμε άλλη διακυβέρνηση από τη σημερινή. Okay, είναι λογικό, ναι, ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της άλλης λύσης και της άλλης. Ωραία, αυτή είναι η θέση σας. Δεν μας κάνει σύμμαχο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τέρος της Νέας Δημοκρατίας. Ερώτηση τώρα επί του πρακτέου. Αυτή η θέση ισχύει τόσο για την πρώτη όσο και για την δεύτερη κάλπη, εφόσον η συνθήκη, η εκλογική και το αποτέλεσμα της κάλπης είναι τέτοιο? Ή ισχύει μόνο για την πρώτη που έχει πει ξεκάθαρο ο κύριος Ανδρουλάκης, ελάτε να το δούμε από την πρώτη κάλπη για να αποφύγει η χώρα μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση? Κύριε Πουσκηδή, εμείς αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε τις εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Για αυτές τις εκλογές που μιλάμε, γιατί εμείς δεν μιλάμε για τις εκλογές τις πρώτες ως σταθμό στις δεύτερες εκλογές. Μιλάμε για τις πρώτες εκλογές. Εντάξει, αλλά θα γίνει όμως, κύριε Κατρίνη, το θεωρούμε. Ναι. Δεν είμαι βέβαιος. Εγώ, κύριε Φουσκίδη, δεν είμαι βέβαιος. Γιατί δεν είμαι βέβαιος για τα αποτέλεσμα. Καλά, ούτε και εμείς, γιατί στη ζωή έχουμε δει και πολλά, να ξέρετε. Δεν είμαι βέβαιος για τους σχετισμούς. Γιατί σας θυμίζω το 2012 και κάποιοι άλλοι ήταν βέβαιοι για το αποτέλεσμα και θυμάστε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2012. Γιατί είναι εκλογές που ο κόσμος θα ψηφίσει χωρίς να έχει διλήμματα. Καταλαβαίνετε την ότι αυτό είναι μια σημεία. Άρα, ας περιμένουμε να μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα στις εκλογές. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι αυτές οι εκλογές που θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμες για τη χώρα πρέπει να είναι εκλογές που θα οδηγήσουν στη λύση. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Μάλιστα. Και θα θέσουμε πρώτων ευθυνών τους και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι ομοιούν στο όνομα της σταθερότητας. Αλλά θέλουν ουσιαστικά εάν, την προσωπική τους ματαιοδοξία να ικανοποιήσουν. Αφήστε τώρα τη ματαιοδοξία, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν υπάρχει παράδειγμα συγκυβέρνησης παγκοσμίως που να μην αρχικός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Μα το έχουμε λύσει, Βρεθανάση, με αυτό. Εδώ σου λένε οι άνθρωποι δεν θα αφήσουν τη χώρα κυβέρνητη. Ναι, αλλά. Το λένε. Ακόμα και αν αυτό προϋποθέτει. Με συγχωρείτε, κύριε Κατρίνη, ακόμη και αν αυτό που σας είπε η Στέλλα προϋποθέτει και επαναχώρηση ως προς τη θέση για τον επικεφαλή της κυβέρνησης. Κύριε Φουσκηδή, εδώ έχουμε προχωρήσει μια συζήτηση στο πέμπτο βήμα, χωρίς να έχει ξεκινήσει το πρώτο βήμα. Ναι, ναι, αλλά εσείς την προχωρήσατε, μιλέω, κύριε Κατρίνη, στο Πασόκ, όχι εσείς προσωπικά. Όχι, μισό λεπτάκι. Κυρία Κατρίνα, μισό λεπτάκι. Τώρα πάμε με έψιλον. Γιατί μας εγκαλείτε? Γιατί λέμε ότι το Πασόκ. Μας εγκαλείτε γιατί το Πασόκ λέει ότι θέλει να βρεθεί λύση στη χώρα. Κανείς δεν σας εγκαλεί, σας ρωτάμε. Αντί να κρυφτεί πίσω από την εύκολη θέση ότι εγώ, ό,τι και να γίνει, δεν μπαίνω στην κυβέρνηση και θα είμαι στην κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εμείς σας ρωτάμε. Θέλει ο κόσμος το Πασόκ. Εμείς σας ρωτάμε για να ξέρει και ο κόσμος ποιες είναι οι θέσεις σας και τι θέλετε να κάνετε μετακλογικά με δεδομένη την απλή αναλογική. Να μην σας ρωτήσουμε δηλαδή τι θα γίνει αφού παρακολουθούσε η κυβέρνηση τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Να μην το ρωτήσουμε αυτό, αυτονόητο, δεν είναι? Να σας ακούω για πάρα πολλή ώρα και να το ίδιο. Όμως θέλω να σας πω, να σας το επαναλάβω, ότι εμείς λέμε ότι θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει λύση μετά την πρώτη Κυριακή. Ωραία. Εν αντιθέση με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, μάλιστα, που λένε ότι η λύση θα δοθεί τη δεύτερη Κυριακή. Εμείς λέμε ότι υπάρχει λύση που θα είναι σε προγραμματικό πλαίσιο, εν αντιθέση με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, που λένε ότι όποια λύση περνάει μέσα από τη δική τους επιλογή στη θέση του Πρωθυπουργού. Και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει τα προγραμματικά και τα σοβαρά, στα οποία εμείς έχουμε κόκκινες γραμμές και έχουμε σοβαρές διαφωνίες και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, θα τα θέσουμε στο διάλογο ως απαραίτητες προϋποθέσεις και όρους για συζήτηση. Και από εκεί πέρα, μάλιστα, ο καθένας θα τεθεί προ των ευθυνών του και θα αξιολογηθεί από το ελληνικό λαό, κύριε Αγκαντώνα, κύριε Φουσκεδί. Σύμφωνοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Γεια σας. Χαιρετούμε. Γεια σας. Καλή να είστε δύναμη. Καλά, γεια σας. Όλα τα καλά. Γεια σας. Λοιπόν.